and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλο ένα μη μου πεις για περίπου 56 λεπτά είναι στον αέρα σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Με πάρα πολύ ωραίο επιτελείο, πάρα πολύ ωραία θέματα και μια μοναδική καλεσμένη που μέσα από την οποία θα μάθουμε πάρα πολλά, θα ακούσουμε πολλές συμβουλές, θα ασχοληθούμε με πράγματα που θα μας κάνουν να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και πολλές φορές μέσα σε έναν υπέροχο χώρο και με υπέροχους συνεργάτες να βρούμε και τον εαυτό μας. Κρατήστε το όλο αυτό γιατί σε λίγο θα το αναλύσουμε επειδή εσείς μου το ζητήσατε. Όμως και για σήμερα η σούπερ προσφορά μας από την ALX Cosmetics και τα μοναδικά μονοφασικά ημιμόνιμα βερνίκια, παρακαλώ μπορεί να τα δούμε, από την Alex Make Me Pretty, μια μοναδική προσφορά όπου μπορεί σε όλες εσάς Ελλάδα και Κύπρο με εντελώς τα έξοδα αποστολής δωρεάν να έχετε ή 10 ημιμόνιμα βερνίκια. Προσέξτε, θα σας πω, που μόνο με δύο περάσματα, χωρίς να πρέπει να έχετε τρία προϊόντα, αλλά έχετε ένα προϊόν που περιέχει τα πάντα, έχετε το αποτέλεσμα που ζητάτε για 2 έως 4 εβδομάδες, όπου με 8 ml το κάθε βερνίκι, αξίας 4,90 ευρώ, 10 ημιμόνιμα λοιπόν βερνίκια έρχονται εντελώς δωρεάν στο χώρο σας και δώρο η λάμπα επαγγελματικής χρήσης που βλέπετε UV, άρα κερδίζετε ουσιαστικά τη λάμπα αξίας 29 ευρώ και για τους πιο 5 ημιμόνιμα βερνίκια των 8 ml και 5 ημιμόνιμα βερνίκια των 10 ml αξίας 69 ευρώ και δώρο η λάμπα LED 9S, προσέξτε τι σας λέω, 24 volt, όπου βεβαίως μία λάμπα LED είναι εννοείται 4 φορές πιο δυνατή από τη λάμπα UV, εντελώς επαγγελματική αξία 49 ευρώ, εντελώς δωρεάν και αυτή. Έτσι λοιπόν και στη μία, 65 ευρώ, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν και στη μία περίπτωση και στην άλλη, κερδίζετε είτε 30 είτε 65 ευρώ. Τι δίνουμε λοιπόν? Δίνουμε τα μοναδικά μονοφασικά προϊόντα της ALX Cosmetics, αποκλειστικά από την εκπομπή μου πεις, και εντελώς δωρεάν η λάμπα UV ή η λάμπα LED που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι τα προϊόντα τα δικά μας είναι τα μοναδικά στην αγορά που ξεκινάνε και από 3 ml με 2,90 και βεβαίως κρατάνε από 2 έως 4 εβδομάδες με όλες τις δερματολογικά ελεγμένες ενδείξεις και αντενδείξεις. Αν το θέλεις αφαιρούνται πάρα πολύ εύκολα. Μπορείς δηλαδή και μόνη σου να κάνεις την εφαρμογή αλλά και να τα αφαιρέσεις. Και βεβαίως μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλυπτικά μόνο με 2 περάσματα. Οι γυναίκες λοιπόν που γνωρίζετε από αυτό θα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ιδιαίτερη εταιρεία, Alex Make Me Pretty στην Ελλάδα και όχι μόνο. 212-213-3869, μόνο από την εκπομπή μου πεις γίνεται αυτό, 212-213-3869, λέτε και παίρνετε το δώρο 1,49 ευρώ ή το δεύτερο δώρο με 69 ευρώ και στα δύο είστε κερδισμένοι κατά 30 ή κατά 65 ευρώ, παρακαλώ. Και 2 σούπερ τυχαίρια θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν από την εκπομπή μου πεις. Τρέχω τώρα, διότι έχω πάρα πολύ ωραία θέματα. Καλεσμένη μας λοιπόν για σήμερα, μάλλον θα ξεκινήσω από τη συνεργάτηδά μου, με την στήλη της γυμναστικής Μαρίνα Λισάνδρο εδώ στην παρέα μας. Μπάρμπαρα Κίρκη κοντά μας και μοναδική Εύη Κολιαδήμα, τι κάνεις αγάπη, αγαπημένοι φίλοι πάνω απ' όλα καταρχήν, αλλά και με έναν υπέροχο χώρο, έναν πολυχώρο θα έλεγα, που μέσα εκεί μπορείς, θα το πω με απλά λόγια και θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί εσείς μου το ζητήσατε στο Θυσίο, να βρεις τον εαυτό σου ή τουλάχιστον να βρεις την ηρεμία σου ή αν το θέλεις να βρεις το ταλέντο σου. Θα μου πεις όλα αυτά σε έναν χώρο. Η υπεύθυνη λοιπόν του, πολυχώρου Art Brut στο Θυσίο αλλά και ψυχοθεραπεύτρια Εύη Κολιαδήμα είναι κοντά μας και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Καταρχήν, βρε παιδί μου, 2 χρόνια σου λέω να χτίσεις αυτή την εκπομπή. Ναι. Αλλά δεν εμφανίζεται σε εκπομπές. Ναι. Ενώ στον χώρο της κάνει τεράστια event, κάνει τεράστιες ομιλίες, κάνει ακόμα και θεατρικές πολύ ωραίες παραστάσεις. Σε έναν χώρο μπορεί να βρεις από γκαλερί τον πίνακα του Φασιανού, δανείζομαι, μέχρι και μια απογοητευμένη γυναίκα που έχει φάει πολύ ξύλο από τον άντρα της και η ειδική ψυχολόγος, η ειδική συμβουλάτορας, η ειδική, αν το θέλεις, να το πούμε, ερευνήτρια ψυχικών καταστάσεων, οι συνεργάτες δηλαδή του Art Brut, είναι εκεί για να δώσουν τις λύσεις σε πολλές γυναίκες, αλήθεια, για παράδειγμα, που έχουν αυτό το προσωπικό πρόβλημα. Αλήθεια. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε και να πούμε το εξής. Art Brut, ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που έχει δημιουργηθεί εδώ και πόσο καιρό στο Θυσίο.
Είμαστε τον 1,5 χρόνο τώρα. 1,5 χρόνο. Ναι. Με καθημερινή πολλή δουλειά δική σου, από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Και στην ουσία ένας χώρος που δημιουργήθηκε για να δώσει τι σε όλο τον κόσμο. Να δώσει μία νέα πνοή στο τι κάνουμε καθημερινά. Να μπορέσει ο καθένας να χαλαρώσει, να μπορέσει να βρει το ταλέντο του που νομίζει ότι δεν έχει, να μπορέσει να βρει μια λύση σε ένα προσωπικό πρόβλημα, να μπορέσει να περάσει καλά, mm-hmm. να γνωρίσει τις τέχνες πάνω απ' όλα, όλες τις τέχνες, και να βάλει στο καθημερινό του πρόγραμμα κάτι διαφορετικό. Αυτό γίνεται με πάρα πολλά προγράμματα τα οποία εσύ διοργανώνεις. Να πούμε βέβαια ότι σε πάρα πολλά συμμετέχεις, αλλά στα υπόλοιπα, ως υπεύθυνη του πολυχώρου Art Brut, εσύ απλά τα οργανώνεις, αλλά έχεις τους ειδικούς. Ναι. Για παράδειγμα, πάμε να πούμε διάφορες, όχι με ημερομηνίες και μέρες, γιατί αυτά αλλάζουν και μπορεί να τα βρουν μέσα από τη σελίδα Art Brut, στο Facebook αλλά και στο ίντερνετ. Αλλά πάμε να πούμε κάποιες στάνταρ, θα το πω, αν το θέλεις, συνεδρίες, meeting, εκδηλώσεις, συναντήσεις. Επειδή πάντοτε οι μικροί μας φίλοι είναι για μας το Α και το Ω, και το καλοκαίρι είχες και camp που βοήθησες πολύ τις οικογένειες και τα παιδάκια που δεν είχαν που να τα αφήσουν ενώ κλείσαν τα σχολεία. Έτσι. Πάμε να πούμε για τους μικρούς μας φίλους ότι τα Σαββατοκύριακα κυρίως, έχεις πάρα πολύ ωραία θεατρικά. Έχεις χειροποίητα τα πράγματα. Έχεις μέχρι και μαγειρική για τους μικρούς μας φίλους. Έχουμε ξεκινήσει με το καλοκαιρινό κάμπ που ήταν ουσιαστικά καλλιτεχνικών δράσεων αλλά και σταθερά εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με τα παιδιά. Τα παιδιά δηλαδή μαθαίνουν τις τέχνες με έναν έμεσο και διασκεδαστικό τρόπο. Συνεχίζουμε με αυτή τη μαγιά των παιδιών και κάνουμε τώρα το κέντρο μελέτης, όπου τα παιδιά αμέσως μετά το σχολείο έρχονται και προετοιμάζονται για τη διδακτέα ύλη της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Προσφέρουμε το μεσημεριανό φαγητό, που είναι μια τεράστια λύση για τα σπίτια. Εδώ να πούμε χειροποίητο και κάθε μέρα με όλα τα απαραίτητα, με το φυσικό χυμό τους, το χειροποίητο ψωμάκι τους, όλα, δηλαδή όχι βιομηχανοποιημένα πράγματα. Τίποτα από αυτά. Αυτή είναι η αρχή του χώρου. Mm-hmm. Φτιάχνουν ουσιαστικά ένα σπιτικό. Και μπροστά τους κιόλας, γιατί έχει ένα μεγάλο πάγκο που εκεί γίνονται και μαγειρικές. Τα πάντα. Πολλές φορές. Κάποιες μέρες τη βδομάδα, όταν το συναποφασίσουμε με τα παιδιά, φτιάχνουμε το μεσημεριανό μας, φτιάχνουμε το ψωμί μας, φτιάχνουμε τα γλυκά μας, τα παγωτά μας. Είναι μια διαδραστική δουλειά πολύ έτσι. Αυτό πόσες ώρες διαρκεί μετά από το πέρας του σχολείου, δηλαδή είναι μέχρι το απόγευμα? Ξεκινάμε την παραλαβή των παιδιών 1:15 που τελειώνουν τουλάχιστον τα παιδιά του Θησίου και τα υπόλοιπα παιδιά έχονται ανάλογα με την ώρα που τελειώνουν το σχολείο τους. Έχουμε μία μισή ώρα δράσης και παιχνιδιού, φαγητό μεσημεριανό, διάβασμα και αμέσως μετά παιχνίδι. 6 ώρα σχολάμε. Μάλιστα. Και ξεκινάμε είδατε το απογευματινά. Πόσο σωτήριο είναι αυτό, πόσες οικογένειες δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδάκια τους, ή και αν τα αφήσουν σπίτι, ανοίγουν μια τηλεόραση, μπαίνουν σε ένα Facebook ή ένα ίντερνετ και γυρνάς και του λες διάβασες και δεν έχει διαβάσει τίποτα και τρελαίνεται η μαμά. Και αυτό το παιδάκι έτσι μπορεί κιόλας και να ανακαλύψει τέχνες, έτσι, να μετά αυτό να... Αυτό το παιδάκι αρχίζει και μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο. Ακόμα και τα παιδάκια που έχουν έτσι μια εντός εισαγωγικών προβληματική συμπεριφορά, μαθησιακές δυσκολίες, μια δράση και μια αντίδραση στο σχολείο, μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα, επηρεάζονται από την ομάδα. Λειτουργούν εξαιρετικά και 6 ώρες. Και οικογενειακά προβλήματα μπορεί να έχουν κάποια παιδάκια, έτσι ώστε απελευθερώνονται. Έτσι είναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν ένα χρόνο πλέον ελεύθερο καθημερινό. Είναι μόνο για παιδάκια, έτσι, για γυναίκες. Θα πούμε, αυτό θα πάμε είναι το κέντρο μελέτης. Αυτό είναι για τα παιδάκια. Και τα Σαββατοκύριακα κάνουμε εργαστήρια που καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος για τα παιδιά, κατασκευές. Τώρα είμαστε σε μια διαδικασία τα Σαββατοκύριακα και κάνουμε κατασκευές για το σχολείο. Χειροποίητες κασετίνες, καλλιτεχνικά μολύβια, τέτοια πράγματα. Δηλαδή στην ουσία το παιδί σου με άλλα παιδιά κάνει παρέες. Κοινωνικοποιείται. Ανοίγει τους ορίζοντές του, κοινωνικοποιείται. Μαθαίνει να φτιάχνει μόνο του πράγματα και όχι να πηγαίνει απαραίτητα να τα αγοράζει για πολλές οικογένειες όπως δεν έχουν τα χρήματα. Μια παλιά κασετίνα μπορεί να την αλλάξει και να κάνει με τους ήρωες που αυτό αγαπάει. Σωστό. Μαθαίνει να ζωγραφίζει. Δηλαδή δραστηριοποιείται με και άλλα και ανακαλύπτει λόγια. Και το ταλέντο του, εάν υπάρχει, που νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποιο ταλέντο. Απλά δεν το έχουμε και ανακαλύψει. Αυτό κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες το έχει καταφέρει. Με χειροποίητα πράγματα που υπάρχουν πολλές γυναίκες που βαριώνται το σπίτι, που δεν μπορούν άλλο, τους πιάνουν τα νεύρα. Ναι. Που δεν μπορούν όμως να ξενυχτήσουν το βράδυ, αλλά που το πρωί, για παράδειγμα, τα παιδιά είναι στο σχολείο, βαρέθηκαν να βλέπουν τηλεόραση να ασχολούνται με πράγματα που τους κάνουν να βαριώνται και να έχουν νεύρα και να τσακώνονται με τους συζύγους. Έτσι λοιπόν, μέσα στον πολυχώρο Art Brut. Αν μου επιτρέπεις και κάτι άλλο, βεβαίως. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί μια γυναίκα να μάθει και ένα επάγγελμα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες. Πολλές το έχουν κάνει, γι' αυτό το δανείζομαι. Υπάρχουν γυναίκες που είναι στο σπίτι, που έχουν τα παιδιά, που δεν ξέρουν πώς να βγάλουν ένα χαρτζηλίκι και ένα εισόδημα. Έχει τύχει, ας πούμε. Μαθαίνουν λοιπόν μια τέχνη, χωρίς να είμαστε ένα εργαστήριο το οποίο διδάσκει τέχνες. Ναι. Εμείς περνάμε καλά μέσα από την τέχνη και αυτό μπορεί να το εξελίξει ο καθένας. Καταρχάς το αγαπάτε. Βλέπω ότι το αγαπάτε πάρα πολύ. Αγαπάτε. Είναι τρόπο ζωής. Είναι τρόπο ζωής. Τι μπορεί μια γυναίκα να μάθει μέσα από τα δικά σας σεμινάρια,
δηλαδή με τα χέρια της και με απλά υλικά, να φτιάξει πράγματα. Δηλαδή, είδα προχτές στο σεμινάριό σου που μέσα από παλιά βιβλία που είχαμε για πέταμα, φτιάξατε φωτιστικά. Ναι. Φτιάξατε επί τραπέζια διακοσμητικά που εγώ το ένα σου λέω τι είναι αυτό, από πού νόμιζα ότι είναι κάτι πανάκριβο και ήταν μόνο με βιβλία και παλιές βίδες. Φτιάχνετε θήκες, αυτά ας πούμε, που θέλεις για τα κοσμήματά σου που σου αρέσουν, ναι, με παλιά βιβλία κτλ. Στρογγυλεμένα που μπορείς να βάλεις χιλιάδες κρεμασμένα πράγματα. Τι λες. Απίστευτα, απίστευτα designά τα πράγματα. Τα οποία βέβαια όταν τα δεις και στο είπα στην Λιτάδα και στην Βουλιαγμένη σε ειδικά καταστήματα χειροποίητων, τα πληρώνεις 50, 60 και 100 ευρώ και εσείς τα φτιάχνετε με ούτε έξοδα των 5 ευρώ. Όχι. Με ό,τι είναι για πέταμα. Έτσι, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δουλεύουμε με τα αντικείμενα και τα υλικά τα οποία δεν, κανένας δεν τους δίνει σημασία, δεν έχουν κόστος, γι' αυτό και τα εργαστήρια είναι πάρα πολύ χαμηλά στο κόστος για να τα παρακολουθήσει κάποιος. Και από εκεί και πέρα μαθαίνει, μπαίνει και σε μια φιλοσοφία του τι μπορεί να φτιάξει με πράγματα που έχει, θε να τα πετάξει, θε να τα αλλάξει. Κάτι δηλαδή που μπορεί να είναι άχρηστο για μένα ή γίνεται για τον καινούργιο. Οποιοδήποτε, γίνεται καινούριο, το μεταποιούμε. Mm-hmm. Πάρα πολύ απίστευτα ωραίο. Πράγματα. Ναι, πάρα πολύ μέχρι ωραίο. Έχει φωτιστικό από παλιά βιβλία που τα έχουμε για πέταμα, βάση και πάνω όλο αυτό με κρυφού φωτισμού. Κάτι πράγματα που πραγματικά, Μπάρμπαρα, λες, αυτό το βάζω σπίτι μου και μπαίνουν όλοι και μου λένε τι έργο είναι αυτό. Και έχει φτιαχτεί από ανθρώπους που καθώς φτιάχνει, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι ότι μαθαίνεις μία τέχνη. Είναι ότι πολλές γυναίκες που νιώθουν μόνες, που είναι χωρισμένες, που έχουν πρόβλημα, υπάρχει και ειδική. Ή και όχι. Ή που δεν το ξέρει. Υπάρχει και ειδική, καθώς φτιάχνουν όλα αυτά, ψυχολόγος, σύμβουλος διαχείρισης, ειδική, αν το θέλεις, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γυναίκα που μπορεί αυτό να είναι, σου πει πώς αντιδράς και οι γυναίκες μεταξύ σας, όταν βρείτε τον κατάλληλο και πρόσφορο έδαφος, εκφράζεστε και λέτε πράγματα που τα κρύβετε, ναι, αλλού για να τα πείτε. Αυτό, ναι, λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο κάνω εγώ, αυτό κάνω εγώ στα εργαστήρια, είναι η εικαστική έκφραση που λέμε, η εικαστική ψυχοθεραπεία. Ξεκινάμε με ένα κομμάτι το οποίο το συζητάμε, το δουλεύουμε, το εκτονώνουμε και από εκεί πέρα αυτό το καταλήγουμε και το δημιουργούμε σε ένα έργο τέχνης. Πόσο οι άνθρωποι έχουν τελικά πρόβλημα, Εύη, θέλω να μου πεις μέσα από τόσο κόσμο που βλέπεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και κόσμο και από τη γειτονιά που τους χαιρετούσες και που μετά με τα ντροπή στην αρχή, αλλά μετά σου λένε ξέρεις κάτι να έρθω και εγώ να παρακολουθήσω. Και θυμάμαι ότι, ενώ είναι προσωπικά δεδομένα, αλλά μια κυρία μου είπε μόνη της, γιατί Εύη δεν μιλάει ποτέ για κανέναν, ναι, εννοείται, αλλά μου είπε μια κυρία που είχα πάει σε κάτι παρουσιάσεις, Αλέξανδρε, μου λέει εγώ, πόσα έλυσα από τον εαυτό μου που ήρθα διστακτικά στην αρχή και με την Εύη ανακάλυψα ότι τελικά το ότι μάλωνα με τη μάνα του άντρα μου δεν ήταν πρόβλημα, ας πούμε, μόνο δικό της. Εγώ ήμουν πολύ αρνητική απέναντί της. Πόσο τελικά πρόβλημα έχουμε οι άνθρωποι που μπορεί να μην το ξέρουμε. Τι έχεις καταλάβει τελικά, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μας απασχολεί και δεν το ξέρουμε ή ντρεπόμαστε να το πούμε. Ξεκινάει, αν κρατήσουμε τη λέξη πρόβλημα και να μείνω σε αυτό, σε αυτή τη λέξη, νομίζω ότι είναι καθαρά το πρόβλημα επικοινωνίας. Ας μην πάμε δηλαδή σε ακραίες περιπτώσεις, ξέρεις, βίας ή οτιδήποτε. Ας πούμε για μια συνεννοησία, ας πούμε για τα καθημερινά θέματα που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Μπαίνοντας στο χώρο, είσαι διστακτικός ή είσαι ανοιχτός, μπαίνεις όμως σε μια διαδικασία ανάλυσης, βοηθάει πάρα πολύ η διάδραση της ομάδας και από εκεί και πέρα καταλήγεις ότι πραγματικά το πρόβλημα είναι επικοινωνιακό. Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η ανταλλαγή των υλικών. Δώσ' μου. Πάρε. Συνεργασία. Να βάλω. Εγώ έβαλα αυτό, θα σου άρεσε να το χρησιμοποιήσεις εσύ. Ακόμα και αυτό σε ομαδοποιεί, σε ανοίγει, σε κάνει πιο θετικό. Και στα ερεθίσματα όλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο βλέπεις τους ανθρώπους να αποδέχονται όλο αυτό. Δηλαδή, τους βλέπεις να έρχονται με χαρά και να αποδέχονται. Ή να φοβόνται, εννοείς, ναι, στην αρχή, να πούν το πρόβλημά τους. Μπράβο, ναι. Γιατί σήμερα πλέον όλος ο κόσμος έχει προβλήματα, είτε οικονομικά, είτε οικογενειακά. Ναι, ναι. Ας τους μοιράσουμε σε ένα ποσοστό. Υπάρχει το ποσοστό το 50%, θεωρητικά λέμε τώρα, που μπορεί να έρθει ξεκάθαρα να συζητήσει ένα θέμα και να πει ότι δεν είμαι σε καλή κατάσταση να κάνω ψυχοθεραπεία ή να ακολουθήσω τέλος πάντων μια ειδική θεραπεία με έναν ειδικό. Θέλω να μπω, να χαλαρώσω, να αντιστρεσαριστώ, να μπω σε μια πιο παραγωγική διαδικασία. Αυτό είναι το 50% των ανθρώπων που δουλεύεις πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει και το 50% των ανθρώπων που δεν το αγγίζει, νιώθει βέβαια δύσκολα, έχει ανάγκη εξωτερικεύσης, γιατί για να έρθει στην πόρτα μας θέλει κάτι. Και εκεί πέρα λειτουργεί η μαγεία και η ενέργεια της ομάδας. Πόσο τους βοηθάει,
Στο ότι σε έναν χώρο που ο άλλος έρχεται να κάνει την ψυχοθεραπεία του, είναι καλλιτεχνικός. Το Art Brut είναι ένας δίπατος χώρος, σε ένα απόστα θυσίο. Πάμε να πούμε και τη διεύθυνση μια φορά. Είναι Ηρακλειδών 43 και Δημοφόντος 11. Ένας χώρος που οι περισσότεροι που περνάνε απ' έξω, παιδιά, επειδή δεν καταλαβαίνουν, μα δεν ξέρουν τι γίνεται, βλέπουν έργα, αγάλματα, πίνακες, ρετρό καρέκλες, βλέπουν κόσμο, βλέπουν να μαγειρεύουν. Σου λέει, τι γίνεται εδώ μέσα σε ένα χώρο τόσο designato, τόσο μοντέρνο, αλλά και κόσμο που μπορεί να φτιάχνει και κάκια. Γιατί πόσο βοηθάει το ότι γύρω σου έχει ισχυροποιεί τα πράγματα, έχει εκθεσιακά, κάνει φοβερέ εκθέσει, κάνει φοβερά φιλανθρωπικά μπαζάρ, όπω για το χαμόγελο του παιδιού, για τα παιδιά με ειδικέ ανάγκε. Που ο καθένα δίνει το υστέρημά του, δηλαδή το παλιό μου ποτήρι, να το δώσω για τα παιδάκια. Πόσο όμω βοηθάει όταν εγώ σου λέω ότι πλάκωσα τη γυναίκα μου στο ξύλο και τώρα θέλω να τη πω συγγνώμη, και γύρω μου έχω ένα πολύ ωραίο vintage περιβάλλον, με χειροποιεί τα πράγματα. Έχει δει ότι αυτό βοηθάει στην ενέργεια. Η ενέργεια του χώρου. Η ενέργεια του χώρου νομίζω ότι και απ' έξω βοηθάει. Ναι. Δεν ξέρω, θα φανεί λίγο πολύ. Είναι ένας τρόπος προσέλκυσης. Ναι. Ο άλλος θα θαυμάσει αυτό που θα δει ή θα του προξενήσει περιέργεια ή θα θέλει να δει και το επόμενο και το παρακάτω. Οπότε αυτό προσεγγίζει τον άνθρωπο. Το τι θα συμβεί μέσα είναι καθαρά προσωπικό θέμα του καθενός και καθαρά στην δική του θέση και διάθεση πόσο θα το ανοίξει. Έχει κάποια συνδρομή? Δεν έχει συνδρομή, όχι. Είναι... Τα εργαστήρια είναι ελεύθερα, ο κόσμος είναι ελεύθερος. Πάντα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά θέματα και θέλουν να τα μοιραστούμε μαζί, να τα μοιραστούν μαζί μας, τους κάνουμε παραπομπή σε άλλες ειδικότητες, γιατί όταν υπάρχει δεν μπορεί, αυτή η ειδικότητα, υπάρχει αυτή η άνεση, αλλά είναι τελείως ελευθερία. Είναι πάρα πολύ... μόνο ένα εργαστήρι όταν θα αποφασίσουν να το παρακολουθήσουν. Είναι σημαντικό να το πούμε, γιατί και ο κόσμος... Art Brut λοιπόν στο Θησίο, μέσα από το Facebook ή από, εννοείται μέσα από τις ιστοσελίδες, με πάρα πολλές εκδηλώσεις και πιστέψτε με ότι πολλοί κόσμος θέλει και αρέσκεται και πρέπει να βρει το επικοινωνιακό του κομμάτι. Υπάρχουν πολλοί που κλείνονται στον εαυτό τους γιατί φοβόνται να το πούν στη φίλη, στο φίλο, ενώ ξέρεις, έχω παρατηρήσει ότι σε έναν άγνωστο που θα του πεις, ενώ δεν σε ξέρει στην ουσία, γεια σας κυρία Εύη Κολιαδήμα, εγώ λέγομαι Αλέξανδρος Πετρίδης, ξέρετε, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Έναν άγνωστο πολλές φορές μπορεί να πούμε περισσότερο το πρόβλημά μας από έναν δικό μας φίλο που λες, αν μπορεί μετά να πάρει τη Μαρίνα, να πάρει την Μπάρμπαρα, να πάρει τον Αλέξανδρο και ούτω καθεξής. Ποιο είναι το. Μάλλον, οι άντρες ή οι γυναίκες στην εποχή αυτή έχουν τα περισσότερα ψυχοερευνητικά προβλήματα? Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Είμαστε μαζί όλοι πλέον. Ναι. Γιατί άντρες και γυναίκες είναι ποιοι εκδηλώνονται, αν το θες πιο εύκολα? Νομίζω τώρα, σε τελευταία, περισσότερο οι άντρες. Α. Αλήθεια, ε? Ναι, δεν έχω σταθερό ποσοστό, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο. Άρα τα τμήματά σας είναι μεικτά, έτσι. Είναι και άντρες και γυναίκες δεν είναι αποκλειστικά μόνο για γυναίκες. Okay, είναι, είναι από κάποια ηλικία και πάνω, δηλαδή πάνω από 18, πάνω από 20. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Κινούμαστε σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Ξεκινάμε από την πρώτη ηλικία, δουλεύουμε μετά εφήβους ενήλικες, στα δικά τους προγράμματα και τώρα πλέον λειτουργούν και ειδικά προγράμματα τρίτης ηλικίας που είναι περισσότερο διασκεδαστικά, είναι δημιουργικής γραφής. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ακούσουμε τους ηλικιωμένους, να καταγράψουμε ιστορίες. Άρα δηλαδή κάθε ηλικία έχει και διαφορετικά τμήματα και διαφορετικά προγράμματα. Και διαφορετικούς εισηγητές πολλές φορές. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι τα προγράμματα, περίπου ας πούμε. Δηλαδή για τα μικρά έχει το πρόγραμμα ζωγραφική. Για τα μικρά δεν έχει πρόγραμμα ζωγραφική. Έχει πρόγραμμα τεχνών. Ό,τι αφορά τις τέχνες, για τα μικρά. Μαθαίνουν τα πάντα. Ναι, μαθαίνουν τα πάντα, χωρίς λέξεις, χωρίς όρους. Δεν θέλω έτσι τα παιδιά να μάθουν. Μπορείτε να ανακαλύψετε και το ταλέντο ενός παιδιού. Βέβαια, και πολλές φορές το δουλεύουν τα παιδιά, το εξελίσσουν. Και από εκεί και πέρα, από εμάς, περνάνε σε πιο ειδικά και τμήματα. Και το προτείνεις στη μαμά ή στο μπαμπά. Λες, βλέπω ότι η κόρη σου στο γράψιμο ή στο μαγείρεμα ή στα γλυκά το έχει. Κοίταξε έτσι, το. Έτσι. Στους ενήλικες. Έχουμε προγράμματα αφιερωμένα στην τέχνη, αφιερώματα σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Βραδιές δηλαδή που κάνουμε τέτοια. Όταν εννοείται τέχνη, εννοείται μαγειρική. Τα αφιερώματα στους μεγάλους είναι βραδιές, είναι events που μπαίνουμε λίγο σε μια διαδικασία περισσότερο φιλοσοφική. Να μάθουμε τις ζωές των καλλιτεχνών, να τις αναλύσουμε. Έχουμε θεατρικά τμήματα. Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Και τα τμήματα αυτά, επειδή έχω παρακολουθήσει πολύ ωραίες παραστάσεις, τα παιδιά αυτά που στον χώρο αυτών
Όταν τελειώσουν την παράσταση, γίνονται όλοι μία παρέα. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Και αυτό που είδανε με το κρασάκι τους και τα πίτι φουρ και τα λοιπά, ξέρεις, τα διάφορα, τα finger food, μπορεί να κάτσουν και τρεις ώρες και όλοι μαζί το συζητάνε. Λένε, δηλαδή, έχω δει τη ζωή της Σοφίας Βέμπο που την κάνανε θεατρικό, μία πολύ νέα ομάδα. Και με πολύ κόσμο, νέα παιδιά γεμάτο και παιδιά μετά, πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε, καθόντουσα και λέγαμε, δηλαδή η Βέμπο τότε, ξέρεις, κάνεις μια συζήτηση που χαλαρώνεις. Δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν όρια, τελείωσε η παράσταση, γεια σας, καθίστε και μέχρι τις 5 το πρωί, ναι. Συζητάτε, είστε μια παρέα όλοι. Κάνετε θέματα μόνο για Έλληνες, κάνουμε και για ξένους. Κάνετε και ένα ξένο πολύ ωραίο, Το φετινό πρόγραμμα που ξεκίνησε με τα αφιερώματα, έχουμε ανά εβδομάδα έναν Έλληνα, έναν ξένο. Έχουμε ξεκινήσει το Improv Comedy που είναι θεατρικός αυτοσχεδιασμός και γίνεται μια εξαιρετική παρέα με τον Παναγιώτη τον Καλογερόπουλο που σύντομα πάλι θα τον δούμε στην τηλεόραση. Μια φοβερή δουλειά. Θεατρική ομάδα ενηλίκων που ανεβάζουμε παράσταση, ανεβάσαμε και πέρα. Με ανθρώπους που μπορεί να έρχονται και να. Ναι. Πολύ και από ωραίο. Εκεί και πέρα τα εργαστήρια art therapy που κάνω εγώ που είμαστε στην εικαστική ψυχοθεραπεία ή κλασικά εργαστήρια τέχνης. Και για τους ενήλικες. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Για τους ηλικιωμένους έχει ξεκινήσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Το παρεάκι, το καφενείο να μου επιτραπεί η έκφραση που λείπει πολύ να κάτσεις και να τα λες. Όπου είναι δύο εμψυχωτές, είναι και οι δύο φιλόλογοι και έχουν μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή. Όπου στο παρεάκι πάνω ακούμε την ιστορία του κάθε ηλικιωμένου, λέμε ένα θέμα, τη λέξη ομπρέλα, ας πούμε, ναι. Και ξεκινάει ο καθένας και θυμάται κάτι από τα παλιά για την ομπρέλα και στείνεται μια πάρα πολύ ωραία ιστορία με στόχο όλο αυτό να το εκδώσουμε κάποια στιγμή. Πόσες ώρες περίπου, δεν έχει όριο. Δύο ώρα είναι τα προγράμματά μας, αλλά από εκεί και πέρα είναι αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, έχουμε μια ελευθερία στο να αλληλεπιδράσουμε εμείς. Θεωρώ ότι οι ηλικιωμένοι, επειδή γενικότερα. Το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος σε άλλες ηλικίες έχει και τους φίλους του, θα βγει, θα κάνει. Οι ηλικιωμένοι είναι λίγο πιο περιορισμένοι. Είναι εκπληκτική. Είναι πολύ και νομίζω ότι χρειάζονται την παρέα. Λοιπόν, δεν θα φύγεις από την παρέα μας, θα σε κρατήσουμε, γιατί τώρα θα μάθεις κι εσύ. Εμείς μάθαμε από σένα, όπως μαθαίνουμε στον πολυχώρο σου, Art Brute στο Θησίο. Να κάνω μια ερώτηση τελευταία, συγγνώμη. Θα συνεχίσουμε. Σκυλάκι επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Βεβαίως. Λοιπόν, σημαντικό κιόλας να το πούμε. Αυτό μπορούμε να πάρουμε. Θα μάθεις και από την Μπάρμπαρα εκεί για τη στήλη με τα ζώα πολύ ωραίες tips και πολύ ωραίες, αν το θέλεις, προτάσεις που δίνει για τους φίλους μας, όπως και η γυμναστική μοναδική. Σήμερα θα μας δείξεις. Σήμερα θα σας δείξω ασκήσεις που γίνονται στο γραφείο, Αλέξανδρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και σε παρακαλώ να κάνουμε και μια αθλητική ενημέρωση μέσα στο Art Brute και μια ενημέρωση για τους μικρούς μας φίλους με εισηγητή την Μπάρμπαρα ή τη Μαρίνα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει τα ζωάκια του και δεν ξέρει σημαντικά πράγματα που μπορεί να μην τα γνωρίζει και να δημιουργήσουν πρόβλημα στο σπίτι, στο ζωάκι και στον ίδιο. Ή να βάλουν και σαν θέμα κάτι για να ο κόσμος να αγαπάει περισσότερο τα ζωάκια. Βεβαίως. Πρόσφατα είχαμε κάνει λοιπόν μια διάλεξη για το πόσο το pet βοηθάει πάρα πολύ. Ψυχοθεραπευτικά. Θα στο πει η Μπάρμπαρα με 45 έτσι, ζώα. Αυτό λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τις τρεις κουκλάρες μου, γιατί έχω ακόμα να πω πάρα μα πάρα πολλά. Γεια σας. Πάμε να γνωρίσουμε το κορυφαίο αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής Super Vita. Με 18 δραστικές ουσίες προστατεύει όλα τα όργανα του σώματος και ενισχύει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Η αντιοξειδωτική του δράση προσφέρει αντιγυραντική, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη προστασία. Απαραίτητο για άτομα με χρόνια κόπωση, ανεμία, διαβήτη, λοιμώξεις, αυξημένη χοληστερίνη, αρθρίτιδες, αυτοάνοσα, άγχος και γενικά έντονη καθημερινότητα. Θέλετε να είστε άτρωτοι, δυνατοί, υγιείς και πάντα νέοι? Super Vita. Γιατί σας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, Μαρίνα Λισάνδρου, Μπάρμπαρα Κίρκη και η καλεσμένη μας Εύη Κολιαδήμα, εδώ κοντά μας, υπεύθυνη του πολυχώρου Art Brute στο Θησίο, αλλά και βεβαίως ψυχοερευνήτρια, θα έλεγα εγώ. Ψυχοθεραπεύτρια. Γιατί το ψυχοερευνήτρια, γιατί δεν ερευνείς στην ουσία, γιατί η Ντόρα είναι η ερευνήτρια. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εγώ το ψυχοθεραπεύτρια με το ψυχοερευνήτρια δεν το θεωρώ πάρα πολύ διαφορετικό. Να σου πω και το γιατί. Όταν ψυχοθεραπεύεις, ψυχοερευνάς και έναν διαφορετικό άνθρωπο για το τι κρύβει μέσα του για να του δώσει τη θεραπεία. Δεν μπορώ εγώ να σου δώσω τη λύση αν δεν ερευνήσω το πρόβλημα. Τέλειο. Παιδιά, μπορώ να αποσυρθώ από την τηλεόραση κάποια στιγμή. Λοιπόν,
Πάμε να μάθουμε λίγο για τα ζωάκια μας. Τι μας έχεις ετοιμάσει? Λοιπόν, θα μιλήσουμε καταρχάς για τη βόλτα μας, για τον έλεγχο της βόλτας που πρέπει να έχουμε στα ζωάκια μας. Mm-hmm. Με ευκαιρία όμως να πω ότι μπορούμε επίσης να πάρουμε, γιατί τώρα στο διάλειμμα συζητάγαμε, να πάρουμε το ζωάκι μας και να πάμε. Στο Art Brut, εννοείται. Ναι, γιατί είναι ένας χώρος που είναι. Από τη στιγμή που μπορούμε, γιατί έμαθα πάρα πολλά παιδιά για τα ζωάκια εκεί πέρα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Εννοείται. Θα έρθουμε. Λοιπόν, για πες μου. Περπατάμε μπροστά το σκυλί μας, εμείς δηλαδή, όταν πάμε βόλτα το σκυλάκι μας, πρέπει να περπατάμε μπροστά. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν θα περπατήσει εκείνο μπροστά, θεωρεί ότι αυτός είναι ο αρχηγός. Οπότε, πρέπει να περπατάμε μπροστά, πρέπει να έχουμε έναν έλεγχο, έτσι, δηλαδή μιλάω για τον έλεγχο. Αλλά όταν τα βγάζεις και είναι πάρα πολύ χαρούμενα και τρέχουν σαν τρελά και αναγκαστικά σε πάνε, θα το τραβήξεις πίσω. Ναι, εγώ είμαι αντίθετη σε αυτό. Στο μοναδικό από την έρευνα, είμαι αντίθετη, γιατί βέβαια η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε τον έλεγχο, όπως και με τα παιδιά μας, πρέπει να το έχουμε χέρι-χέρι. Δεν μπορείς το παιδάκι να το αφήνεις, το παιδί μας, έτσι. Δεν μπορούμε να το έχουμε και να του λέμε, έλα τρέξε. Πρέπει να του έχουμε λουράκι, οπωσδήποτε το λουράκι, και να είναι δίπλα μας, να είναι κοντά μας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το κάνω πάντα αυτό. Εγώ αφήνω και χωρίς λουράκι. Καλά, εσύ βγαίνεις είναι και χωρίς λουράκι, τα ζώα σου. Ναι, είναι κακό λιγάκι αυτό, βέβαια. Είναι δεν συνιστώ. Δεν είναι κακό. Είναι κακό όμως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Μπορεί ένα άλλο σκυλάκι να δει απέναντι και να έρθει ένα πιο μεγάλο σκυλάκι και να γίνει μία μάχη και μετά ποιος θα φταίει. Εγώ που δεν το έχω με λουράκι και δεν το προστατεύω και δεν το έχω δίπλα μου. Γιατί και ο νόμος το λέει. Μ' αρέσει, σας το έχω ξαναπεί σε εκπομπή. Εγώ. Θυμάζω τις κυρίες τους κυρίους που πηγαίνουν με το σκυλί τους και τους ακολουθεί και δεν φεύγει από δίπλα τους. Όμως το πρόβλημα δεν είναι αν φύγει ο σκύλος από δίπλα σου. Μπράβο. Το πρόβλημα είναι αν γίνει κάτι. Πολλές φορές εμένα ακούω και ενώ περπατάμε, που τον έχω πάντα με λουρί βέβαια. Δηλαδή προτιμώ εγώ να είμαι χωρίς λουρί, αλλά αυτός με λουρί. Γιατί εάν εκείνη την ώρα περάσει ένα αυτοκίνητο που το έχω δει και πέσει σε λακκούβα και τύχει να είναι. Ένα αυτοκίνητο που κάνει θόρυβο. Και τρομάξει. Παιδιά, από τον τρόμο του μου έχει πέσει και μέσα σε κήπο. Δηλαδή, όπως πήγε να κάνει τα τσίσα του, αν αυτό δεν είχε λουρί και πεταγόταν στον δρόμο, τι θα γινότανε. Ακριβώς. Γι' αυτό η προστασία για το ζώο που αγαπάμε πολύ είναι βασικό να είναι το λουρί. Βασικό, βασικότατο. Διαφωνώ βέβαια γι' αυτό που λέει η έρευνα να είμαστε μπροστά. Αυτό είναι θέμα πειθαρχίας και αυτό είναι θέμα εκπαίδευση. Εγώ διαφωνώ. Εγώ θέλω να είμαστε δίπλα-δίπλα και όχι ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω. Ή το άλλο που μου λέει η έρευνα, ότι θα πρέπει όταν θα γυρνάμε από την βόλτα, πάλι να ανεβαίνω πρώτη εγώ και μετά. Εγώ διαφωνώ. Δεν είμαι σε. Εντάξει, βέβαια ο καθένας. Ναι, σαφώς, εντάξει. Okay, δεν είναι σε. Όπως και κάποιοι άλλοι πάνε τα σκυλάκια τους για εκπαίδευση και η εκπαίδευση που είναι για φύλακες είναι πολύ. Είναι πολύ αυστηρή και πολύ. Διαφωνώ εντελώς. Ναι. Δηλαδή δεν θεωρώ εγώ ότι εσύ είναι σωστό. Εσύ έτσι με τα ζώα γενικότερα είσαι λίγο πιο ευαίσθητη. Καταρχήν δεν φαντάζομαι να χτυπήσεις και ποτέ ζώο. Ναι, όχι, φωνάζω, αλλά δεν μπορώ να χτυπήσω. Όπως δεν μπορώ να χτυπήσω και ένα μωράκι. Ναι. Τέλος πάντων, η έρευνα βέβαια μας λέει κάτι άλλο. Μην το κάνετε. Βέβαια, βλέπεις κάποιους ανθρώπους να πηγαίνουν τα ζώα τους βόλτα και λες τώρα ποιος πάει ποιον βόλτα. Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, επίσης, όταν μας κάνει την ανάγκη του έξω, καλό είναι και θα το ήθελα παράκληση και σε όλους να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες. Ναι. Αυτό είναι ένα πρότυπο εξωτερικού. Γιατί και εμείς μετά θα πάμε το ζώο μας εκεί και θα ξαναπατήσει. Σε αυτό. Εμένα σου ακούω και έχει βρει συγκεκριμένα σημεία σε όλη τη γειτονιά που του κάνω το τετράγωνο που κάνει την ανάγκη του. Οπότε είναι κάποιες γωνίες που τον βολεύουν γιατί κρύβει το κεφάλι του κάτω από ένα θάμνο για να μην τον βλέπουν. Ναι, δεν ξέρω κατά ένα περίεργο τρόπο. Οπότε εκεί που πάει τα μαζεύω κάθε φορά γιατί θα ξαναπάει και την επόμενη μέρα. Ναι. Επίσης να πω ότι η βολτούλα μας κανονικά, αναλόγως βέβαια και την ανάγκη που έχει το κάθε ζώο, πρέπει να είναι από μισή ώρα μέχρι μία ώρα. Καλά, μισή ώρα δεν τον επάω, μισή ώρα δεν βγαίνω εγώ βόλτα. Ναι, απλά λέω ότι κανονικά θα γιατί πρέπει. Το ζώο σου λέει ότι η μεγαλύτερη χαρά του είναι η βόλτα. Ακριβώς. Κόψε το φαΐ, δώσ' του τη βόλτα. Το ζώο θέλει βόλτα. Γι' αυτό είπα. Βέβαια τα ζωάκια όπως και εμείς είναι πρωινή τύπη. Καλό είναι να πηγαίνουμε πρωί. Γιατί είναι και πιο δροσέρα, είναι όλες τις εποχές. Βέβαια. Αναλόγως της ανάγκης πάλι του ανθρώπου. Άμα ο άλλος άνθρωπος δουλεύει 8-9 η ώρα, δεν μπορεί να ξυπνήσει μισή ώρα. Όταν λοιπόν συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουν, γυρνάνε από τη δουλειά τους και πάνε το ζωάκι μετά βόλτα ή λίγο πιο βράδυ. Δεν έχει σημασία η ώρα. Εγώ πάλι καταρρύπτω λιγάκι την έρευνα. Δεν έχει σημασία η ώρα. Σημασία το σημαντικότερο είναι να πηγαίνουμε βόλτα τα ζωάκια μας. Καθημερινά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τους χαρά. Και να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα τελευταίο που το θεωρώ.
έτσι γλυκούλικο, να το επιβραβεύουμε. Δηλαδή, και όταν γυρίσουμε στο σπίτι, μια μικρή λιχουδίτσα να δίνουμε, και όταν κατά τη διάρκεια της βόλτας, δηλαδή που θα είναι ένα καλό παιδάκι, δηλαδή δεν θα γαυγίσει, θα είναι δίπλα μας, θα μας ακούει. Βγάζουμε ένα μπισκοτάκι, μπράβο, good boy, good girl. Δηλαδή, είναι να του μιλάμε, γιατί... Η επιβράβευση είναι το πιο σημαντικό πράγμα, παιδιά. Το μπράβο για όλους μας, ναι, σε μια παράσταση είναι το χειροκρότημα, σε μια εκπομπή είναι το μπράβο ή η τηλεθέαση, σε ένα τραγουδιστή είναι το χειροκρότημα. Δηλαδή δεν υπάρχει η επιβράβευση, είναι η κινητήριος δύναμη για να συνεχίσεις να κάνεις κάτι καλό. Γι' αυτό θα έλεγα ότι πάντα να τα επιβραβεύουμε. Είναι η ζούλα μας, είναι ο συγκάτοικός μας. Δεν φεύγω ποτέ από το σπίτι το πρωί αν δεν του δώσω την πρωινή του λιχουδιά. Ξέρω ότι τώρα πάω για δουλειά και θα επιστρέψω. Αυτό εδώ και 3 χρόνια κάθε μέρα, δεν έχω φύγει ποτέ χωρίς αυτό. Μακάρι και άλλα παιδάκια να είχαν κάτι σαν και σένα, ναι, μπαμπά και να είχαν, ναι, οικογένεια. Δεν μπορώ να είμαι σε τόσες οικογένειες. Καταλαβαίνεις. Είπα, να είχαν το χαρακτήρα. Γιατί έχω γεμίσει μονογονική, πώς το λένε, την οικογένεια, πώς το λέμε, μονογονική. Μονογονική. Μονογαμική. Όχι, μονογαμικός είναι, αλλά μονογαμικός, αλλά ότι σε ένα στην οικογένεια. Με στο μυαλό. Ναι. Κατάλαβες, θα σου εξηγήσω αυτό κάποια άλλη φορά. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα να το κάνουμε θεματάκι. Αλήθεια να σε ρωτήσω κάτι, έτσι τώρα για να έρθω λίγο και στη δική σου, την, αν το θέλεις, την ψυχολογική υποστήριξη. Οι άνθρωποι, όσο τίνει και περνάει ο καιρός τελικά, έχουμε πρόβλημα μονογαμικότητα στην Ελλάδα. Εννοείται. Το έχουμε. Έχουμε κλείσει. Δηλαδή η εξαπάτηση και η απάτη και καλά, το συμπούρδισμα πάει και έρχεται. Καλά, νομίζω ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, ήθελα να σου πω. Τι, ότι δεν άνθρωποι... κάνουμε τίποτα. Ναι, ναι, θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε συμβουλευτική σήμερα, το βασικό τους παράπονο πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι πραγματικά οι σχέσεις δεν εξελίσσονται και δεν ολοκληρώνονται. Α, δεν ολοκληρώνονται. Όχι, αλλά δεν μπορούν να κάνουν σεξ. Κρατούν όμως. Απιστούν. Κάποιοι που έχουν σχέσεις. Ναι. Πάντως, εγώ παιδιά προχτές. Εγώ πάντως ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους. Που ο αδελφός του, από την ημέρα που χώρισε από την τελευταία του σχέση, μου είπε ότι πρέπει κάτι να γίνει. Δεν ξαναέχει κάνει, δεν έχει ερωτική επαφή για μέχρι τώρα για 3,5 χρόνια. 29 χρονών παιδί. Εκεί αναφέρομαι. Είναι τραγικό. Εγώ νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα. Αυτό θα πρέπει όμως να πάει να το κοιτάξει. Ναι, να πάει να το κοιτάξει. Ναι. Ναι, δεν είναι όμως... Art Brut στο θυσίο. Πραγματικά θα σε βοηθήσει. Θα λύσει αυτό. Ε? Όχι, αυτό. Γιατί φίλε μου, επειδή με ρώτησε και του είπα ότι να πάει σε ένα που θα δει κι άλλους. Γιατί ξέρεις, είναι σημαντικό να πηγαίνεις σε έναν χώρο που το πρόβλημά σου το βλέπεις και σε άλλους ανθρώπους. Το ακουμπάς. Γιατί αν πάω εγώ κάπου και μιλήσω μόνος μου, νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, που έχω αυτό. Όταν δεις κι άλλους 2-3, μπαίνεις σε μια ομαδικότητα, παίρνεις θάρρος και λες πώς το πολέμησε, ας πούμε, η Εύη. Να το κάνω κι εγώ. Πώς το καταπολέμησε η Μπάρμπαρα, ποιος της είπε, ποιος της βοήθησε. Όλο να σου αυτό... πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι σημαντικό, επειδή έχουμε μείνει μόνο στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό όταν συνυπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους ανθρώπους που θεωρούν ότι έχουν επιλύσει ή έχουν επιλύσει τα δικά τους θέματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ακούς την υγιή πλευρά. Παίρνεις θετικά μηνύματα, αισιοδοξείς και το εξελίσσεις. Να σου πω μόνο κάτι, συγγνώμη. Πιστεύω ότι η απιστία είναι θέμα ανασφάλειας, έτσι νομίζω. Και είναι θέμα ότι ανασφάλειας για το εγώ μας, ότι και καλά θέλουμε να αρέσουμε. Μάλλον δεν του... Δεν... Γι' αυτό πιστεύω, μια επιβεβαίωση θέλουμε. Η απιστία είναι ένα τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Θέλω να μας το αναλύσεις κάποια στιγμή. Ναι, θα ήθελα να... Και θα ήθελα να είμαι πολλές πτυχές. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι όμως έτσι σαν μια... Δεν θέλουμε είναι, επιβεβαίωση. Δεν είναι μόνο έτσι. Όχι. Απλά είναι και η επίδυνη. Είναι μια κατηγορία είναι μεγάλη. Μια κατηγορία. Και είναι και πολλοί άνθρωποι που εθελοτυφλούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σαφώς. Ναι, αλλά η απιστία όμως, εγώ για να απιστήσω, κάτι δεν με καλύπτει στον Αλέξανδρο. Ή έχω πρόβλημα, είμαι νυμφωμανής. Ή πολλά ή. Ναι, ή έχω ανασφάλεια και απλά μ' αρέσει να τη λιγουδίζω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι για να πάμε σε ένα μεκμπέ και να κλείσουμε τη γυμναστική μας. Η ψυχολογική υποστήριξη που δίνεις κάθε μέρα σε πάρα πολύ κόσμο είναι σημαντική και πολλοί έχουν λύσει πολύ σημαντικά προβλήματα. Έτσι και εγώ σε γνώρισα, να πω την αλήθεια, από δικές μου φίλες που είχαν, αν το θέλεις, αντιμετωπίσει τα προβλήματά τους μέσα από σένα και από το χώρο σου. Αλήθεια, εσύ πας σε ψυχολόγο, γιατί όλα αυτά που μαζεύεις μέσα σου, από στις τον ώρες, κάθε ένα ναι, που σου λέει το πρόβλημά του, μαθαίνεις, σου λέει, δίνεις, δίνεις, δίνεις.
Εσύ πας κάπου να τα πεις όλα αυτά. Πώς καθαρίζεις εσύ για να είσαι έτοιμη σε εβδομαδιαία για την επόμενη. Αυτή είναι η μόνη ώρα που προσφέρω στον εαυτό μου. Σε εβδομαδιαία βάση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το τέλος των πρώτων μου σπουδών μέχρι και σήμερα. Για μένα είναι μια ανάγκη. Είναι μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Δεν αποτελεί ταμπού. Δεν νιώθω γιατί ότι είναι λίγο ταμπού. Μέχρι πριν από χρόνια έλεγε θα πας σε έναν ψυχολόγο και το λέγαμε για να γελάσουμε. Πήγαινε καλά σε έναν ψυχολόγο. Πλέον, υποτιμητικό. Ακούω και πολλούς επώνυμους στο εξωτερικό που την ψυχολογική τους υποστήριξη, την, έτσι, αν το θέλεις, τον άνθρωπο που την τα λένε όλα, ψηλά. Την έχουν πάρα πολύ ψηλά και ακόμα και ανθρώπους που έχουν τεράστια καριέρα. Πλούτη, χρήμα, δόξα, ομορφιά. Παιδιά, ένα λεπτό. Ομορφιά. Λοιπόν, μπορεί να πηγαίνουν σε έναν ψυχολόγο. Πώς πας μέχρι για ένα καφέ με ένα φίλο σου κάθε εβδομάδα, γιατί το θεωρούν ανάγκη. Ας πούμε κάτι. Αν μου πεις ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι ψεύτης. Okay, δεκτό. Εγώ θα μιλήσω. Για όλους. Να μην το πεις. Εγώ θα το πω. Θα μιλήσω γενικά για όλους τους ανθρώπους. Το πρόβλημα μπορεί να είναι πολύ μικρό, μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι τόσο στο μυαλό μας ή μικρότερο. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε μια αντικειμενική θέση απέναντι σε αυτό που μας συμβαίνει. Σωστό. Και όχι μια υποκειμενική από το δίπλα μας. Βεβαίως θα τη λαμβάνουμε σε φιλικό επίπεδο. Αλλά είναι ένα θέλω ξεκάθαρο. Να προσθέσω και κάτι. Συμβουλεύεται ο κόσμος γενικότερα να τα βλέπει λίγο θετικά τα πράγματα. Γιατί όλοι, δηλαδή από τους περισσότερους ανθρώπους που ακούω, ότι σκέφτονται όλο αρνητικά. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θέλω και σκέφτομαι τα περισσότερα πράγματα, τα σκέφτομαι θετικά. Λέω, δεν πειράζει. Μου έσπασε το κινητό. Μου έσπασε για κάποιο λόγο, ίσως γιατί θα έπρεπε να πάρω καινούριο. Παράδειγμα, τώρα είπα ένα άσχετο και άσημο. Καλά, δηλαδή, εσύ γενικότερα τα βλέπεις όλα. Δηλαδή, η Μπάρμπαρα και κακό να τις κάνεις, άμα την πάρεις και τις βρεις καλά, άμα έμαθες τι έγινε. Θα σου πει, δεν πειράζει, μωρέ, να είναι καλά το κοριτσάκι, δάστο, δεν πειράζει. Δηλαδή, η Μπάρμπαρα όλα τερμινεύει έτσι. Και πολύ καλά κάνει, βέβαια, γιατί αυτό της δίνει πάρα πολύ δύναμη εσωτερική. Εγώ πάλι, ό,τι και να μου πεις με ένα χαμόγελο στα χείλη, θα σου απαντήσω, με ξέρεις και θα πω, έλα, μωρέ, δεν πειράζει τώρα και τι έγινε, όχι, μωρέ, σιγά. Λοιπόν, θα μου πεις πόσες φορές μπορεί να λέω σιγά, ακόμα αντέχω. Γιατί όταν εκραγεί το ηφαίστειο, στη λάβα του θα κάψει ό,τι περνάει από το πέρασμά του. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα break και να γυρίσουμε να γυμναστούμε, Μαρίνα μου, και να φύγουμε. Ναι, να μας φύγουνε. Γιατί και η γυμναστική είναι ένας τρόπος εκτόνωσης και πολλές φορές όταν έχω νεύρα, από το να σε σπάσω στο ξύλο, που θα σ' αρέσει, πάω στο γυμναστήριο, που και αυτό σ' αρέσει. Έλα, μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι, Γιώκα μου. Πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά, γόρα. Να τρέξεις να πάρεις Αρθρολέν. Η Ελένη Νύφους και εγώ με το Αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, Αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το Αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίμινο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίμινο. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίμινο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία, αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κίμινο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, εδώ μη μου πεις και πάλι κοντά σας, και επειδή ωραία, εγώ το έχω βρει με τον εαυτό μου, ίσως γιατί έχω φίλη μου την Εύη Κολιαδήμα που παραμένει στην παρέα μας από το πολυχώρο Art Brute στο Θησίο, ένας πολυχώρος που μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, πιο δημιουργικό, πιο δυναμικό και πιο κατασταλαγμένο. Ή αν δεν ξέρεις τι θες, να βρεις μέσα από τους ειδικούς που θα συζητήσεις μαζί τους τα πάντα τα οποία μπορούν να σε ολοκληρώσουν. Μπάρμπαρα Κίρκη που μας ολοκληρώνει κάθε εβδομάδα από τη στήλη των ζώων και Μαρίνα Λισάνδρου που είναι και εκείνη στην παρέα μας για να μας ολοκληρώσει γυμναστηριακά. Αυτή τη φορά και καθιστικά κιόλας. Μόνο καθιστικά. Όσος είναι ο κόσμος ο οποίος κάνει καθιστική δουλειά, είτε είναι γραμματέας, είτε είναι σε ένα τηλεφωνικό, είτε ένα, κάπου που η καρέκλα είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Και λέει, πού να πάω, Αλέξα, όταν είμαι 12 ώρες σε μια καρέκλα, πάω σπίτι μου, τέζα. Ναι.
Αλλά όπως βρίσκεις και ένα μικρό χρόνο, λίγο για να μπει στο Facebook, μπορείς να βρεις και ένα χρόνο για τον εαυτό σου και για το κορμί σου. Έτσι δεν είναι? Ακόμα και την ώρα που δουλεύουμε, μπορούμε να γυμναζόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο άλλος όταν λέει δεν έχω χρόνο, είναι δικαιολογίες. Σαφώς. Μπορείς να βρεις απλές ασκησούλες που σε γυμνάζουν υπάρχει, ακόμα και όταν δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν υπάρχει, θέλω. Δεν θέλω. Πάμε να δείξουμε ασκησούλες. Ήταν θεατρικό αυτό. Ήταν από τη σκηνή νούμερο 32α. Λοιπόν, για δώσε. Λοιπόν, πάμε αρχικά να δείξουμε ασκησούλες για τα χέρια. Παίρνουμε ένα απλό λάστιχο. Mm-hmm. Το βρίσκουμε στο εμπόριο παντού. Υπάρχουν μαλακά, σκληρά κτλ. Όχι, γιατί θέλουμε να έχει ελαστικότητα. Απλά είσαι λίγο πιο σαδομαζοχιστικό, αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Τη γυμναστική σου. Λοιπόν, εγώ προτείνω για όλους τους ανθρώπους να πάρουμε καλύτερα ένα λάστιχο μαλακό. Ναι, γιατί έχει και ελαστικότητα, είναι και πολύ επιβαρημένο για τους ανθρώπους που μεγαλώνουν. Ακριβώς, ακριβώς. Βάζουμε αρχικά στα χέρια. Την ώρα που δουλεύουμε, που καθόμαστε στο γραφείο μας, που έχουμε ένα πεντάλεπτο τέλος πάντων διάλειμμα, βάζουμε το λάστιχο στα χέρια μας. Και κάνουμε ασκησούλες. Σκηκεί πάρα πολύ αυτό, πρέπει να σας πω. Και να περάσει ο διευθυντής και θα με απολύσει. Όχι. Μετά θα το βάλεις στα πόδια, δεν θα σε βλέπει ο διευθυντής. Αλλά λοιπόν, πάντως θα σε δει ο διευθυντής όμως και δει και ένα πολύ σφιχτό πρόσωπο και πολύ σφιχτό δέρμα και κορμί, μπορεί να πάρεις και μια προαγωγή και άτσι. Γυρνάμε τα χεράκια προς τα έξω τώρα για να γυμνάσουμε όλες τις μυϊκές ομάδες μας πάνω στα χέρια. Όπως πάμε πάνω. Και πολλές κυρίες που έχουν είναι σε ένα κατάστημα, κάθονται 9 και 10 ώρες και τυχαίνει να μπαίνουν τρεις πελάτες. Και όλη μέρα βαριώνται με ένα τσιγάρο πίσω από μια ταμιακή. Γιατί να μην κάνουν αυτό? Και στην τελική δεν κατάλαβα και να μπει ο πελάτης και να σε αντιγυμνάζεσαι. Δεν κάνεις κάτι κακό. Σαφώς, εννοείται. Λοιπόν, πάνω. Το ίδιο. Mm. Και λυγίζω για να δυναμώσω και λίγο στήθος και πλατούλα. Κάθομαι τόσες ώρες. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα πάμε να το βάλουμε στα ποδαράκια μας. Όχι να φύγουμε, εννοείς να... Να το βάλουμε το λάστιχο στα ποδαράκια. Όχι, όχι. Το βάζουμε αρχικά κάτω στο κουτεπιέ μας. Ναι, συγγνώμη λίγο. Ένα λεπτό. Εγώ σαν υπεύθυνος του στοντίου και floor manager. Τέλεια. Α, το χαλάκι. Το χαλί. Το ρακόρ, το Jack Mack μη γυρίζεται. Λοιπόν, βάζουμε πρώτα εδώ στο κουτεπιέ μας. Κρατάμε την καρεκλίτσα μας και πάμε να ανοίξουμε ποδαράκια. Απλές ασκησούλες καθημερινές. Όπως πάνω, κάτω. Πάνω, από κάτω. Τώρα, πάλι άμα περάσει ο δεν θα δει κάτω το γραφείο. Δεν θα δει κάτω από το διευθυντή. Κάτω από το γραφείο ο διευθυντής. Και στην περίπτωση που σκύψει κάτω το γραφείο, να ξέρεις ότι και εκεί θα πάρεις αύξηση. Λοιπόν, βάζουμε στους αστραγάλους. Εδώ, κοίτα, επειδή έχεις είχες παράπονο. Προσαγωγούς. Μπράβο, προσαγωγούς, απαγωγούς. Βλέπει κάτι ο διευθυντής. Αυτό, θέλω να και σου πω κάτι. Διαφανιζε. Εγώ που είμαι πάρα πολλά χρόνια στα γυμναστήρια και αν έχουν δει τα μάτια μου και μέσα και έξω, θα σου πω κάτι. Ότι πιο πολύ είναι επιβαρυντικό και έχει αποτέλεσμα με ένα λάστιχο που δίνει αντίσταση παρά με 100 κιλά. Ισχύει αυτό. Αυτοί που παίζουν πολλές φορές με πάρα πολλά κιλά και βλέπεις έναν άλλον και κάνει αλλά πολύ ελεγμένες τις κινήσεις με πολύ σκληρό λάστιχο, όπου και για εμάς τους builder, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό, το αποτέλεσμα στους μυς είναι πολύ μεγαλύτερο. Εννοείται. Κάθομαι στο γραφείο, εσύ που είχες παράπονο, μη σε δύο διευθυντής που φοβάσαι. Ανοίγματα. Εδώ. Τα χεράκια παίζω μόνο πρέπει να κάνω δουλειά. Θέλεις να κάνεις δουλειά. Εγώ είπα να κρατηθώ λίγο γιατί βάζω λίγο πιο πολύ δύναμη. Θέλω όμως και μια άσκηση να κάνω δουλειά, να πληκτρολόγω κάτι. Ωραία. Ωραία. Τι σε δυσκολεύει να ακριβώς. Να σηκώνω τηλέφωνο. Ωραία. Σφίγγεις και κοιλιακούς κιόλας. Ναι, ναι. Τα συνδέω τώρα. Ναι, με τον κύριο Γιώργο. Μισό λεπτό να τον μιλάει. Βάζουμε και πιο ψηλά το λάστιχο. Δεν το βλέπεις. Ναι. Βάζουμε και πιο ψηλά το λάστιχο. Αν σου, σε δυσκολεύει τόσο πολύ κάτω. Εδώ. Παρακαλώ. Τελειώσαμε. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε τώρα το λαστιχάκι πάλι στους αστραγάλους. Και πάμε να κάνουμε και κοιλιακούς. Γιατί μπορούμε. Εδώ. Κρατάμε την καρεκλίτσα του γραφείου μας. Θα μου ορμήξει ο διευθυντής 100%. Εσύ έχεις κολλήσει με το διευθυντή. Μπορεί να μην είσαι με διευθυντή και να είσαι στη δική σου δουλειά. Και βάζουμε και πιο πάνω, που είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν το βάλουμε εδώ. Δεν έχει σημασία αν φοράμε. Εννοούμε ότι όλα αυτά μπορεί να είναι με το ντύσιμό τη. Εννοείται. Γι' αυτό δείχνουμε απλές ασκησούλες. Αυτό ακόμα και με το τζιν, ακόμα και με τη φούστα του γραφείου. Εντάξει, δεν λέω την πένσιλ που είναι κάτω από το γόνατο και δεν μπορεί να ανοίξει το πόδι. Ενώ ότι η κλασική. Με ρούχα που ανοίγουν τα πόδια. Μπράβο.
Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε εύκολες ασκήσεις με ένα λάστιχο και μόνο. Τίποτα άλλο. Πάρα πολύ, διότι. Και αυτοσχεδιάζουμε κιόλας. Και το βάρος του ίδιου μας του σώματος, όπως είπαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερα και σωτήρια αποτελέσματα από τα βαράκια που είναι εκτός. Διότι όταν παίρνεις ένα βάρος που είναι 40 κιλά και κάνεις κάτι τέτοια, αυτό δεν είναι δικέφαλο. Που βλέπω κάποιους στο γυμναστήριο και θέλουν να πάρουν τα πολλά κιλά και κάνουν. Ναι. Και πάνε πίσω. Για πάρε το βάρος σου μόνο και μείνε σταθερός εδώ. Ναι. Για δες αυτή την εικόνα και. Κατάλαβε. Καταλαβαίνεις, Γιάννη μου. Ε, Εύη μου. Ναι. Θα γυμναστείς και εσύ τώρα από εδώ και πέρα όταν, ας πούμε, φτιάχνεις ένα πρόγραμμα. Υπόσχομαι δηλαδή να προσπαθήσω. Ναι. Αλλιώς θα το δείξουμε. Και θέλω να κάνουμε και ένα σεμινάριο για γυμναστική των γραφείων στο χώρο. Θα είναι καταπληκτικό. Ναι. Οι καρέκλες όλες εκεί, το έχω φανταστεί εγώ κιόλας. Όπως μπαίνεις δεξιά κάτω, κάτω από την κούκλα, την ιδιαίτερη. Ναι, και στα παιδάκια όμως. Ξέρεις, στα παιδάκια στο σπίτι παίρνουν πολλές ώρες και δεν ξέρουν ότι μπορούν με ωραία πραγματάκια. Τα έχουμε δείξει να δείξουν να κάνουν τη γυμναστική τους μόνοι τους έτσι να έχουν μια καλή διάπλαση. Δώσε μας ιδέες. Σας δίνω. Αλέξανδρε, λοιπόν, και για τη Βαρβάρα που φοβάται από το διευθυντή, μπορεί να κάνει αυτό. Ναι. Που πάλι δεν φαίνεται. Δεν είναι απλές ασκησούλες. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνεις και βηματάκια. Μπορείς να βάλεις φαντασία. Μπορείς να βάλεις φαντασία. Με ένα λάστιχο και φαντασία. Το εύκολο εννοώ ότι δεν δίνω σε κανένα δικαίωμα. Κάνεις, εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν γραμματέας, έκανα βηματάκια. Ή, ας πούμε, αντί να πάρω. Μικρά. Αντί να πάρω το ασανσέρ, πήγαινα με τα πόδια. Ναι, σημαντικό. Δηλαδή, είναι, πιστεύω, δηλαδή, λίγα πράγματα χωρίς να με καταλάβει. Θα ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο η κακή στάση σώματος, γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνει λάθος. Βεβαίως. Θα μπορούσαν να γίνουν οι ασκήσεις των χεριών πολύ εύκολα λάθος. Των ποδιών όχι τόσο. Γιατί κάθεσαι και. Μπράβο, και είναι λίγο. Δεν κάνουμε μεγαλύτερο εύρος της άσκησης από όσο πρέπει. Mm-hmm. Αλλά τα χέρια, κάποιος που μπορεί να του φύγει το χέρι, μπορεί να υπάρχει και τραυματισμός. Mm-hmm. Γι' αυτό είπαμε. Το σημαντικότερο σε όλες τις ασκήσεις που δείχνουμε και γενικότερα και στα γυμναστήρια που βλέπω είναι η σωστή τοποθέτηση του σώματος. Δηλαδή, παίζουμε στήθος, δεν κάνουμε ούτε έτσι ούτε έτσι, εδώ και εδώ. Αυτό. Δεν κάνουμε. Και κάτι τι έχουμε τέτοια, πει, Αλέξανδρε, ότι είναι η βασικό. Η αποθεραπεία, αν το θέλεις, οι διατάσεις είναι πολύ σημαντικές. Είναι το α και το μέγα. Και μετά από την προπόνησή μας. Η προθέρμανση και η αποθεραπεία. Να προετοιμάσεις το μη για να μπορεί να δεχτεί αυτό. Είναι όπως ένα, αν το θέλεις, μια πολύ καλή σεξουαλική στιγμή που προετοιμάζεις τον άνθρωπό σου, πας για ένα φαγητό, του μιλάς γλυκά, του προσφέρεις πολύ όμορφα λόγια, για να γίνει όμορφα η πράξη μετά και με ό,τι τελειώσει, ξανασυνεχίζεις, αχ αγάπη μου, να σε έχω λίγο αγκαλιά, για να έχει και συνέχεια. Καταλαβαίνεις. Ναι. Όλα τα πράγματα θέλουν την προθέρμανση και την αποθεραπεία. Για να τελειώσω σωστά. Γιατί μετά. Και κάτω. Το μπαμ και κάτω είναι αυτό του Λάμπη Λιβιεράτου, έγινε επιτυχία τότε. Απλά τώρα δεν ακούγεται πολύ. Λοιπόν, Μαρίνα Λισάνδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γυμναστριά μας. Μπάρμπαρα Κίρκη, μένεις εκεί με τα λάστιχα για τιμωρία. Και βεβαίως, υπεύθυνη του πολυχώρου Art Brute, ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος. Βρες τον εαυτό σου, θα τον ονόμαζα εγώ. Βρες τον χαμένο σου εαυτό και πολλές φορές, γιατί πιστεύω, και εσύ θα το ξέρεις, ότι πολλοί έχουμε μέσα χαμένα κομμάτια του εαυτού μας, που μπορεί να μην τα ανακαλύψουμε και ποτέ. Και αξίζει κάποιες φορές. Τα έχουμε ανακαλύψει και απλά κρύβουμε. Ναι. Δηλαδή. Τα έχουμε και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Ναι. Γι' αυτό εκφράσου ελεύθερα. Και αν μπορούσαμε να κλείσουμε μέσα από την υπεύθυνη του χώρου, την Εύη την Κολιαδήμα που έχουμε εδώ κοντά μας, με ένα δικό σου μότο ζωής. Μέσα από όλα αυτά που όλα αυτά τα χρόνια ασχολείσαι, παρουσιάζεις, αν το θέλεις, είσαι υπεύθυνη γι' αυτό, δημιουργείς, διοργανώνεις. Ποιο είναι το μότο που σου έχει μείνει τελικά για όλο αυτό που ζούμε στην καθημερινότητα? Θα σου πω αυτό που έχω βάλει στο λογότυπο του χώρου, του Σέξπιρ, ότι η τέχνη δίνει σχήμα στη ζωή. Μάλιστα. Μ' αρέσει. Ο Σέξπιρ αυτό που το είπε, σε έργο του. Αλήθεια. Είσαι σεξπιρική. Αγαπώ το Σέξπιρ. Αγαπάς, γιατί τον έχεις χρησιμοποιήσει και αλλού. Πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την τέχνη είναι συνυφασμένοι με το Σέξπιρ, το ξέρεις. Όπως και πολλοί άνθρωποι που δίνουν για εξετάσεις στο μονόπωλο τους ή όταν δίνουν, χρησιμοποιούν κείμενα του Σέξπιρ. Είναι φοβερό. Mm. Δηλαδή από τους 10 σπουδαστές και ασκούνται οι 9, δίνουν με Σέξπιρ. Εγώ πάλι έδωσα με ένα δικό μου μονόπρακτο, αυτό που στην καθημερινότητα, Γιάννη, παίζω το 97 και πέρασα. Πώς γίνεται τώρα, λες να είμαι σεξπιρικός και να μην το ξέρω? Είμαι μεγάλο ταλέντο. Αυτό είναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κοριτσάρες μου. Καλή επιτυχία. Σας έχουμε πολύ κοντά μας και μάλιστα θα φροντίσω να είναι το επιτελείο μας πάλι ίδιο, γιατί θέλουμε να μας πεις οπωσδήποτε για την απιστία. Ένα μείζον πράγμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Κάπου εδώ, έφτασα στο τέλος και για σήμερα. Να σηκωθώ λίγο όμως πριν σας αποχαιρετήσω, κορίτσια, μετά του μικροφόνου μου όμως, και να πω για άλλη μια φορά και να μην το ξεχάσω ότι δύο σούπερ τυχεροί από εσάς εντελώς δωρεάν από την ALX Cosmetics και την Alex Make Me Pretty θα έχετε εντελώς δωρεάν δύο υπέροχες προσφορές, δηλαδή 10 ημιμόνιμα μονοφασικά προϊόντα σε οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής σας, αξία 49 ευρώ, και δώρο τη λάμπα UV, αυτή είναι ακριβώς την επαγγελματική. Και μόνο εάν θέλετε να το αγοράσετε στο 212-213-3869, μόνο με 49 ευρώ προσφορά από την εκπομπή μου πεις, δηλαδή δώρο η λάμπα αξίας 35 ευρώ. Και βεβαίως, άλλος ένας σούπερ τυχερός, ακόμα πιο επαγγελματικό, 5 μονοφασικά προϊόντα, όπου τι σημαίνει μονοφασικό, ότι σε ένα προϊόν έχεις και τα δύο μαζί, δεν έχεις τρία διαφορετικά προϊόντα, μόνο με δύο, αν το θέλεις, φορές, αρκετά καλυπτικό, αντιαλλεργικό και ελεγμένο και πάρα πολύ εύκολο στην αφαίρεσή του, κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι λοιπόν, με 5 προϊόντα των 15 ml και με 5 προϊόντα της επιλογής σου των 8 ml, αξίας 69 ευρώ, έχεις δώρο τη λάμπα LED, που βεβαίως η αξία της μόνο που την έχεις δώρο είναι 65 ευρώ, όμως σίγουρα μία λάμπα LED έχει 4 φορές μεγαλύτερη δύναμη από μία λάμπα UV. Και επειδή τα είπα πάρα πολύ καλά και έχω γίνει και expert, γιατί είναι για επαγγελματίες και ανθρώπους που θέλουν μόνοι τους να κάνουν τη δουλειά, μπορώ να περάσω και ένα δερνίκι για το τέλος, όπως έκανε και ο Μαζονάκης. Εκείνος όμως πήγε και του το φτιάξαν. Εγώ όμως, αν κερδίσω, θα το κάνω μόνος μου. Για σκεφτείτε το.